Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ πέρα μέλη συνδικάτων, κάτοικοι της περιοχής, με σκοπό τι, με σκοπό το lockdown που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, που εμείς λέμε ότι είναι αποτέλεσμα όλης της προηγούμενης πολιτικής που έχει ακολουθήσει. Της πολιτικής αυτής που δεν πήρε κανένα μέτρο για να στελεχώσει κέντρα υγείας και συγκεκριμένα στην περιοχή μας, το κέντρο υγείας Ευόσμου και τη μονάδα υγείας. Δεν πήρε μέτρα να στελεχώσει και τα υπόλοιπα νοσοκομεία στην περιοχή, με αποτέλεσμα να έχουν γεμίσει και να έχουν γίνει πλέον νοσοκομεία ή κέντρα υγείας μιας νόσου. Είμαστε εδώ πέρα σήμερα γιατί ο Δήμος μας είναι ένας Δήμος κατεξοχήν εργατών, εργαζομένων, σε μαζικούς χώρους δουλειάς. Δίπλα είναι η ΒΠΕ της Σύνδου, Καλοχώρη και άλλες περιοχές που έχει μεγάλες βιομηχανίες, μεγάλα εργατικά κέντρα όπου συνοστίζεται κόσμος. Και εκεί πέρα δεν έχει πάρει κανένα μέτρο η κυβέρνηση μέχρι σήμερα για την πρόληψη, στο να γίνουν μαζικά τεστ. Θα πω και αργότερα στο τι παλεύουμε. Δεν προχώρησε στο να πάρθουν μέτρα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς που εν μέσω πανδημίας παρατηρούνται, ειδικά σε δρομολόγια που πάνε προς εκείνες τις περιοχές χώρους δουλειάς, να είναι μαζικά, να υπάρχει συνοστισμός. Εμείς είμαστε εδώ πέρα σήμερα και καλούμε και όλους τους εργαζόμενους και όλους τους αυταπασχολούμενους, όλο το λαό συνολικά της περιοχής του Ευόσμου, να οργανωθούμε και να διεκδικήσουμε να πάρθουν μέτρα από την κυβέρνηση, ώστε πρώτο, σε πρώτη φάση να γίνουν μαζικά τεστ σε χώρους δουλειάς και σε περιοχές και με drive-thru τεστ και τα λοιπά, που μπορεί να έχουν πάρθει κάποια μέτρα, αλλά δεν φτάνουν. Είμαστε εδώ πέρα σήμερα γιατί διεκδικούμε ο κάθε εργαζόμενος να διεκδικήσει και στο χώρο δουλειάς του και μαζικούς εμβολιασμούς σε κάθε χώρο δουλειάς, ώστε να προλάβουμε την κατάσταση να μην εξελιχθεί. Μέτρα προστασίας σε κάθε χώρο δουλειάς, με ευθύνη της εργοδοσίας και της κυβέρνησης, να τηρούνται οι αποστάσεις, τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, μάσκες κτλ. Για να μειωθούν τα κρούσματα σε χώρους δουλειάς, που πιστεύουμε ότι είναι το κύριο αίτιο και είναι αυτό που εν τέλει το φέρνουν και στην ενδοοικογενειακή μετάδοση του ιού, που λένε. Είμαστε εδώ, υψώνουμε τη φωνή μας, οργανώνουμε την πάλη μας μέσα από τα συνδικάτα μας και μέσα από τους μαζικούς φορείς του κάθε χώρου εργασίας, για να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση. Το τοπικό lockdown που ανακοινώθηκε στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου ως φάρμακο για πάσα νόσο αποτελεί την ομολογία της κυβερνητικής απραξίας όλο το προηγούμενο διάστημα. Το θράσος τους να επικαλούνται και πάλι την ατομική ευθύνη, κουνώντας το δάχτυλο και απειλώντας τους απλούς ανθρώπους του μόχθου, δεν μπορεί πια να κρύψει τις σοβαρές τους ευθύνες, αφού ελάχιστα μέχρι σήμερα έγιναν για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, τη σωστή λειτουργία των σχολικών μονάδων, των μέσων μαζικής μεταφοράς. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, όλο το τελευταίο διάστημα, πριν ακόμα ξεσπάσει το νέο κύμα της πανδημίας, γίναμε μάρτυρες των εγκληματικών ελλείψεων στη διαχείρισή της. Η κυβέρνηση, αντί να ακούσει και να υλοποιήσει τα δίκαια αιτήματα του εργατικού λαϊκού κινήματος, επέλεξε να αφήσει το λαό εκτεθειμένο στις ορέξεις των ιδιωτών της υγείας, αφού δεν προχώρησε στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος, επιτάσσοντας ταυτόχρονα και ιδιωτικές μονάδες. Άφησε τα κέντρα υγείας, όπως αυτό του Ευόσμου, και τις τοπικές μονάδες υγείας της περιοχής αποδυναμωμένα, ενώ θα μπορούσαν να ενισχυθούν και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας και την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων που έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία μίας νόσου. Ταυτόχρονα βέβαια δεν πάρθηκε κανένα μέτρο στους χώρους δουλειάς, στα μεγάλα εργοστάσια που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή και έχουν αποδειχτεί ότι αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης του ιού. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας ότι στο συγκεκριμένο Δήμο που βρισκόμαστε τώρα συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός εργαζομένων στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου και των γύρω περιοχών, όπου σε μεγάλες επιχειρήσεις έρχονται καθημερινά σε επαφή εκατοντάδες εργαζόμενοι, αφού δεν τηρούνται αποστάσεις, δεν χορηγούνται τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, δεν πραγματοποιούνται τα αναγκαία και σε σταθερή βάση προσληπτικά τεστ και απαραίτητη ιχνηλάτιση όταν εμφανίζεται κάποιο κρούσμα. Την ίδια στιγμή
δεν πάθηκαν τα απαραίτητα μέτρα για να αλλάξει η κατάσταση κοινωνίες που εν μέσω πανδημίας παρατηρείται συνωστισμός και δεν υπάρχει παραμικρή απόσταση ανάμεσα στους επιβάτες, μετατρέποντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε υγειονομική βόμβα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα άνοιξαν και τα σχολεία με τους ίδιους όρους τους οποίους έκλεισαν, με τους μαθητές να στηβάζονται σε ακατάλληλες υπόγειες σχολικές αίθουσες, χωρίς εξαερισμό, χωρίς φυσικό φως, σε σχολικά κτίρια με 25 και 27 τμήματα. Συναγωνιστές, από τα παραπάνω αποδεικνύεται πόσο επικίνδυνη είναι η λογική της ατομικής ευθύνης. Η καλλιέργεια ψεύτικων προσδοκιών ότι η ανακάλυψη του εμβολίου δήθεν θα βάλει φρένο στη διασπορά του ιού. Χωρίς τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Δεν χωράει άλλη καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής μας. Κάθε μέρα που περνάει μεγαλώνει ο κίνδυνος τα κρούσματα να πολλαπλασιαστούν ανεξέλεγκτα, καθώς η όσα διασπείρεται από τους χώρους δουλειάς στην περιοχή και πάλι πίσω. Ζητάμε άμεσα να ενισχυθούν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι. Ταυτόχρονα επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και υποχρεωτική ένταξη των ιδιωτών γιατρών στο σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η κυβέρνηση να στείλει τώρα συνεργεία για μαζικά δωρεά τεστ των δημοτών και ιδιαίτερα σε μαζικούς χώρους εργασίας. Ανάψυξη του αναγκαίου αριθμού εμβολιαστικών κέντρων στο πλαίσιο της προσδιοβάθμιας φροντίδας υγείας και στελέχωσε τους με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Να εξασφαλιστεί άμεσα αναγκαίος εμβολιασμός όλων των εργαζομένων στα εργοστάσια και στους κατοίκους της περιοχής. Και απαραίτητη παρακολούθηση του πληθυσμού μετά τον εμβολιασμό. Άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στελέχωση όλων των αναγκαίων ελεκτικών μηχανισμών για τον έλεγχο τήρησης των απαραίτητων μέτρων, όπως την παρουσία γιατρών εργασίας, την τήρηση αποστάσεως, τη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας, τα απαραίτητα τεστ και εκνηλάτιση κρουσμάτων με χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού. Συνεχή και επαναλαμβανόμενα τεστ κάθε εβδομάδα στους χώρους δουλειάς με ευθύνη τους κράτους και της εργοδοσίας. Drive-thru τεστ της ΒΠΕ μια φορά την εβδομάδα με ευθύνη του ΕΟΔΗ. Να ενισχυθεί τώρα το συγκοινωνιακό δίκτυο της περιοχής ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός. Στους μεγάλους χώρους δουλειάς να πάρθουν με ευθύνη της εργοδοσίας ασφαλή μέτρα για τη μεταφορά των εργαζομένων. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, υψώνουμε φωνή διεκδίκησης. Δυναμώνουμε τον αγώνα για να μην θυσιαστούν η υγεία μας και τα δικαιώματά μας στα πλαίσια ενός συστήματος μια πολιτικής που αποδεικνύεται ανίκανα να προστατεύσουν τις ζωές μας. Υγεία δεν είναι! Συνεχίζουμε τον αγώνα μας στους χώρους δουλειάς, στα συνδικάτα, σε συλλόγους, παλεύοντας τα δίκαια αιτήματά μας.